Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Δώσ' μου τώρα. Δώσ' μου, δεν σου τα δώσω πίσω. Παρακαλώ τον γραμματέα. Ναι. Να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. 21 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει απαρτία. Έλα, Κώστα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προημερησίας διατάξεως θα ήθελα να αναφερθώ στον θάνατο στις 6 Απριλίου του πρώην βουλευτή και υπουργού Ντίνου Μιχαηλίδη. Ο Ντίνας Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό τον Δεκέμβριο του 1937 και σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών και νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν ένας από τα ιδρυτικά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, του οποίου διατέλεσε και αντιπρόεδρος την περίοδο 1996-1998. Το 1999 ίδρυσε το αγωνιστικό δημοκρατικό κίνημα ΑΔΙΚ, το οποίο διατέλεσε πρόεδρος. Υπηρέτησε ως πρέσβης σε διάφορες πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό. Επίσης, διατέλεσε υπουργός Προεδρίας στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, καθώς και υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού και Γλάφκου Κληρίδη. Διατέλεσε επίσης βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, του ΔΥΚΟ και αργότερα του ΑΔΙΚ, καθώς και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων. Εκπροσωπώντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Ντίνου Μιχαηλίδη και να καλέσω να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή. Αιωνία του η μνήμη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ενημερώσω ότι υπάρχει αίτημα από την κυβέρνηση όπως το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τις 16 Ιανουαρίου του 20 με τίτλο «Περιφορολογίας και του εισοδήματος τροποποιητικός νόμος του 20 και εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προωθηθεί στην αμέσως επόμενη ολομέλεια της Βουλής. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή κινήτρων σε ιδιώτες που πραγματοποιούν καινοτόμες επενδύσεις. Προχωρούμε τώρα με την κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, γιατί υπάρχουν δύο νομοσχέδια με τίτλο «Ο περιπροστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2020 και ο περιαποχετευτικών συστημάτων τροποποιητικός νόμος του 2020, για τα οποία υπάρχει έτοιμα να κηρυχθούν επίγοντα. Όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αίτημα από ΑΚΕΛΔΙΣΗ και οικολόγους για κατάθεση στη σημερινή συνεδρία και προώθηση του στην επόμενη, δηλαδή να μην κηρυχθεί επίγον της Ολομέλειας. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι στη σημερινή κατάθεση υπάρχουν και νομοσχέδια που κατατίθενται για να συζητηθούν από τις αρμόδιες επιτροπές. Επίσης, στη σημερινή κατάθεση περιλαμβάνονται νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί εταιριών τροποποιητικός αριθμός 3 νόμος του 2020 που αφορά την καταβολή τέλους 350 ευρώ από εταιρείες και για το οποίο υπάρχει αίτημα της κυβέρνησης να προωθηθεί κατά προτεραιότητα σε επόμενη συνεδρία της Βουλής». Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το πρώτο θέμα κυκλοφορείται ο περί εμπορίας εμπορικής ναυτιλίας τέλη και φορολογικές διατάξεις, τροποποιητικός νόμος του 2020, είναι ομόφωνο. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ αυτού του νομοσχεδίου? 21 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, ομόφωνο. Ωραία, είναι ομόφωνο. Το δεύτερο θέμα είναι η ημερησία διάταξη. Στην ημερησία διάταξη είναι η πρόταση νόμου που με τον τίτλο «Ο περί εταιριών τροποποιητικός νόμος του 2020, αντιλαμβάνομαι είναι και αυτό ομόφωνο, αλλά να ψηφίσετε, παρακαλώ. Ομόφωνο. Ναι,
οι κανονισμοί υπαριθμών 3 μέχρι 55 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. Προχωρούμε τώρα με το θέμα της κατάθεσης που έχουν κηρυχθεί επίγοντα και αντιλαμβάνομαι ότι όλοι συμφωνείτε, ή εντάξει υπάρχει και η πλειοψηφία, ότι θα πάμε στην επόμενη συνεδρίαση της Βουλής όσον αφορά τον Περιζό. Υπάρχουν διαφωνίες, απλώς τα χέρια πάνω οι διαφωνίες. Ωραία, και ψηφίζουν υπέρ της αναβολής. Ψηφίστε. Στην επόμενη συνεδρία, το είπα. Ναι, έτσι κατάλαβα ότι ήταν η συνεννόηση σας. Ναι, και ποιοι είναι αντίο. Εμένα είναι αποχή. Κάνω η δουλειά σας. 15 υπέρ. Ναι. Να προχωρήσουμε τώρα στο περί αποχαιρετευτικό συστημάτων τροπητικού νομίου. Αντιλαμβάνομαι ότι και... Ναι, σωστό. Να ψηφίσω για 15 υπέρ και 5 εναντίον. Ψηφίστε εναντίον, ψηφίστε εναντίον, αφού τους άλλους έκανα μετρήσαμε. Εναντίον... 5, κύριε Πρόεδρε. 5, μάλιστα. Και μία αποχή, η δική σας. Μάλιστα. Το λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών για το αποχαιρετευτικό. Είσαστε ομόφωνοι, λέτε. Ομόφωνο, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. 22. Ωραία. Πριν προχωρήσω, τι. Όχι, δεν θα πεις. Η συμφωνία είναι να μην λέμε. Και να σας παρακαλέσω κάτι, και ιδιαίτερα τους οικολόγους. Έχουμε κάποιες συμφωνίες εδώ. Είτε θα τα στηρούμε, ή ο καθένας θα έρχεται πάνω και να βάλει tweet στο τούτον του ότι έτσι και α και β. Έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες. Έχω δώσει οδηγίες στον Γενικό Διευθυντή, το νωρίτερο να σας πει να τηρείτε. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ έτοιμα από βουλευτή για αναβολή και να αποφασίσει ο πρόεδρος. Με ποια διαδικασία να αποφασίσει ο πρόεδρος. Με ποια διαδικασία. Όχι. Όλα θα διευκρινήσεις αυτές να γίνουν σε μία διαβούλευση μας και να καταλήγουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να συμφωνούμε ένα πράγμα και την άλλη μέρα να αποφασίσουμε ότι υπάρχει άλλη διαδικασία. Εφύγαμε από τους κανονισμούς, εφύγαμε από τις διαδικασίες, υπάρχει κάποια συμφωνία. Αν δεν την κατάλαβα καλά, πραγματικά θα σας τη στείλω γραπτός και θέλω να μου την εξηγήσετε ξανά. Με αυτόν, δεν θα δώσω τον λόγο, Γιώργο. Θα ξεκάνουμε τη συζήτηση για τη διαδικασία εδώ. Θέλετε να κάνουμε συζήτηση για τη διαδικασία εδώ, αν θέλουν όλοι να το κάνουμε. Θα κάνουμε διαβούλευση, αύριο, μεθαύριο, να θέλετε, αφού πάρετε το χαρτί και να τα ξαναπούμε. Για να μην υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει διαδικασία έτοιμα προς τον πρόεδρο της Βουλής για αναβολή. Ιδιαίτερα θέματος το οποίο δεν έχει κατατεθεί. Όσο και να παρατραβήσω τους κανονισμούς, δεν μπορώ να αναβάλω θέμα το οποίο δεν έχει κατατεθεί. Να μπεις να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλεις, να κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν. Η εικόνα, συμφωνήσαμε ότι... Γιώργο, δεν θέλω να κάνουμε συζήτηση. Θα κάνουμε τότε συμφωνία. Κάνουμε διαβουλεύσεις για να λύουμε τα διαδικαστικά σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Αν θα ερχόμαστε στην Ολομέλεια, όπου όλοι οφείλουμε και κάποιοι ανησυχούν λίγο και κάποιοι πολλοί, ότι μένουμε πολλή ώρα και δεν έπρεπε να ερχόμαστε και να συζητούμε διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε αλλού, νομίζω ότι δεν είναι το σωστό. Αύριο, αν θέλετε, τώρα μπορούμε να φύγουμε, αν θέλετε, να κάνουμε διαβούλευση και να συζητήσουμε όλα τα διαδικαστικά. Θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους καλό Πάσχα. Τι είναι. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ναι. Το αφήσαμε το πίσω. Ναι. Είναι ομόφωνοι. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Όχι. Δεν το ψήφισες. Εναντίον. 22 παρόντες είναι ομόφωνο. Ομόφωνο. Και τα αποχαιρετευτικά και τούτον και την ναυτίλη αν ψηφίσαμε. Το άλλο το ζώο πάει στην επόμενη συνεδρία της Βουλής. Θα θυμίσει. Δεν πειράζει. Άρα, επειδή το θέλει πολλά ο Ηλίας, ψηφίσαμε τα δύο φορές, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Εντάξει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας εύχομαι πρώτα απ' όλα υγεία, να προσέχετε. Καλό Πάσχα, όπως και θα μπορέσετε ο καθένας να το κάνει. Εγώ σας σκέφτομαι και τις δυσκολίες που περνάτε για να συνεννοούμαστε για τη λειτουργία της Βουλής και για τα καθημερινά των οικογενειών σας και ξέρω και τον κίνδυνο που διατρέχετε κάποιοι από εσάς που δεν μπορείτε να μείνετε συνεχώς σπίτι. Εγώ πρέπει να πω ότι καταφέρνω και μένω σχεδόν σπίτι συνέχεια. Όμως ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι μαζί χωρίς κανένα πρόβλημα σύντομα για να γιορτάσουμε όχι μόνο το Πάσχα αλλά και την έξοδο από την κρίση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία και ευτυχία.